Θα πάμε αμέσως να συνδεθούμε με τη βοήθεια του Skype με έναν ομογενή, με έναν κριτικό γιατρό, τον κύριο Γιώργο Νερατζάκη, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή σε νοσοκομείο του Brooklyn. Κύριε Νερατζάκη, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Είναι μεγάλη χαρά να συνομιλούμε σήμερα, γιατί πραγματικά οι πληροφορίες που φτάνουν σε εμάς είναι πραγματικά ασύλληπτες για τα όσα διαδραματίζονται ειδικά στην Αμερική, ειδικά στη Νέα Υόρκη. Είστε χειρουργός, ωστόσο βεβαίως έχετε επιστρατευτεί και εσείς για τις ανάγκες της έκτακτης αυτής κατάστασης, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου που εργάζεστε στο Brooklyn, και θέλω να μας δώσετε την εικόνα μέσα από μια δική σας βάρδια, μέσα από αυτά που εσείς βλέπετε και αντιμετωπίζετε σε καθημερινή βάση. Ναι, πολύ ευχαρίστω. Καταρχάς να πω ότι δεν μιλώ εκ μέρους του νοσοκομείου, ότι θα πω είναι διαφορετικές μου εμπειρίες και προσωπικές απόψεις, για να μην υπάρχουν μερικές παρεξηγήσεις. Δεν αντιπροσωπεύω το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, απλώς εκφράζω τις απόψεις μου. Όπως είπατε και όπως ξέρετε, οι εγχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι εντελώς απαραίτητες, έχουν καταληθεί σε όλα τα νοσοκομεία της Αμερικής και νομίζω και σε όλο τον κόσμο κάτι παρόμοιο θα έχει γίνει. Εκτελούμε επεμβάσεις μόνο όταν είναι ακραίως απαραίτητες. Επομένως, όλο το προσωπικό που δουλεύει είτε στα χειρουργεία, είτε νοσοκόμες, είτε κλινικοί, είτε γιατροί, δεν είμαστε πλέον στα χειρουργεία. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες μονάδες της αίθουσας ανακάμψης μετά τις εγχειρήσεις κλπ. Διατηρούμε ελάχιστο προσωπικό σε περίπτωση ανάγκη και όλοι οι υπόλοιποι έχουμε διασκορπιστεί εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Οι περισσότεροι γιατροί που δεν είναι ειδικευμένοι σε εντατικές θεραπείες ακόμα κρατάμε δεν έχουν ακόμα όλοι επιστρατευτεί. Εγώ, επειδή δεν είχα τίποτε άλλο να κάνω και επειδή λόγω της χειρουργικής έχω εμπειρία στην εντατική, όλοι οι χειρουργοί έχουν εκπαιδεύσει στην εντατική, από την περασμένη εβδομάδα ρώτησα στο νοσοκομείο και επιστρατεύτηκα. Επιστρατεύτηκα σε αυτή τη μονάδα. Είναι μια κατάσταση, κύριε Νερατζάκη, εκτός ελέγχου? Όχι, δεν θα έλεγα εκτός ελέγχου, και αν μου επιτρέπετε να κάνω μια παρένθεση, άκουσα κάτι νούμερα που αναφέρατε πριν λίγο για τον αριθμό των περιπτώσεων που υπάρχουν στις ΗΠΑ και δύο λεπτά πριν είχα ανοίξει την τηλεόραση και άκουσα νούμερα τα οποία ήταν πολύ χαμηλότερα από αυτά που αναφέρατε εσείς. Δεν μπορώ να κάνω αναφορές, δεν έχω κανένα τρόπο να ξέρω προσωπικά ποια είναι τα αληθινά νούμερα. Είναι νούμερα παρόλα αυτά που δίδονται μέσα από ιστοσελίδες που συνεργάζονται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ναι, αλλά τα νούμερα αυτά δεν συμφωνούσαν καθόλου με αυτά που αναφέρατε. Εγώ είδα τώρα γύρω στις 122.000 στη Νέα Υόρκη και κάπου 4.000 νεκρούς. Παρακολουθούμε εικόνες, κύριε Νερατζάκη, από ένα αφιέρωμα που έκανε σε εσάς και στο νοσοκομείο και στους συναδέλφους σας προσφάτως η New York Times, περιγράφοντας τις δύσκολες συνθήκες. Μας λέτε δηλαδή ότι υπάρχουν καταστάσεις δύσκολες, αλλά όχι αυτός ο τεράστιος φόβος και τεράστιος θάνατος που φαίνεται να πλανάται πάνω από τη Νέα Υόρκη. Διαβάζουμε, για παράδειγμα, ότι ακόμη και οι νεκροί σε κάποια νοσοκομεία δεν χωρούν στα νεκροτομεία. Εσείς δεν το έχετε αντιμετωπίσει στο νοσοκομείο που εργάζεστε στο Brooklyn και συμβαίνει αλλού ενδεχομένως? Όχι, το αντιμετωπίζουμε και εμείς. Δεν είναι ψέματα ότι υπάρχουν αρκετοί νεκροί. Απλώς αυτό που θα ήθελα να τονίσω ότι η εικόνα που έχουμε εμείς, τουλάχιστον στην εντατική, πώς αντιμετωπίζουν το θέμα, δεν έχει φτάσει ακόμα σε σημείο να την ονομάσουμε τραγική. Είναι πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη, ότι άλογα που μπορείτε να τη δώσετε. Φυσικά τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν από μέρα σε μέρα. Κάθε μέρα δηλαδή που ξεκινάει για εσάς είναι μια ημέρα στην αβεβαιότητα, φαντάζομαι. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο από τους ασθενείς που έχουμε, τι τροφή θα πάρουν. Πόσους άλλους ασθενείς θα έχουμε. Φυσικά είμαστε γεμάτοι αυτή τη στιγμή και περιμένουμε από κάθε στιγμή ίσως πρέπει να επεκτάνουμε την εντατική σε άλλα μέρη να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες των ασθενών. Επάρκεια στα μέσα, τα αναγκαία και για τους ασθενείς και για εσάς, για παράδειγμα για τους αναπνευστήρες, υπάρχουν? Αναπνευστήρες για τους ασθενείς έχουμε και πάνω από ό,τι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο οι αναπνευστήρες. Αυτό που ήθελα να τονίσω και για το κοινό να μάθει περισσότερο, ότι κάθε ασθενής που είναι διασωληνωμένος και είναι στον αναπνευστήρα, αυτό είναι ένα από τα πράγματα τα οποία χρειάζεται.
οι ασθενείς αυτοί πρέπει να είναι σε αναισθησία, πρέπει να έχουν παυσίπονα που πρέπει να είναι ενδοκλέβη για όλα αυτά, πρέπει να είναι να έχουν αντιβιωτικά και αυτά είναι τα φάρμακα τα οποία συνήθως τρέχουμε να προλαβαίνουμε. Ο κάθε ασθενής είναι από 2-3 μέχρι και 5 αντλίες που συνεχώς δίνουν υγρά και φάρμακα στον ασθενή και εκεί είναι κάπως το πρόβλημα ότι οι νοσοκόμες που έχουν πρέπει να τρέχουν από δωμάτιο σε δωμάτιο, από στιγμή σε στιγμή και όχι να αλλάζουν τα φάρμακα, να τα συμπληρώνουν. Οι γιατροί εμείς αυτό που κάνουμε τώρα πάμε από δωμάτιο σε δωμάτιο, κοιτάζουμε τα στοιχεία του κάθε ασθενή και κάνουμε ρυθμίσεις τόσο στα φάρμακα όσο και στις αναπνευστίες. Αυτό πρέπει να γίνεται λεπτό προς λεπτό, χρειάζονται αλλαγές. Και εκεί είναι το οποίο το σύστημα έχει αδυνατήσει, διότι χρειάζονται χέρια, χρειάζονται άνθρωποι που να ξέρουν τους αναπνευστήρες, να ξέρουν τις αγγλίες, να ξέρουν αυτά που κάνουμε στην εντατική. Και δεν είναι όλοι βέβαια, δεν έχουν όλοι την ίδια μάθηση και την ίδια εμπειρία. Κύριε Νερατζάκη, επειδή δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς ακριβώς λειτουργεί το καθεστώς το νοσοκομιακό εκεί, για να καταλάβουμε, οι συγγενείς των ασθενών που νοσούν, που μπορεί να είναι έτσι σε μια πιο βαριά κατάσταση, ενδεχομένως και πολύ κοντά στο να καταλήξουν, μπορούν να είναι κοντά τους? Όχι. Αδιαπραγμάτευτα το όχι. Αδιαπραγμάτευτα. Άρα ακόμη και ένας αποχαιρετισμός είναι και εκεί αυτή τη στιγμή αδύνατος. Είναι αδύνατο διότι διακινδυνεύουμε πολύ περισσότερα από αυτά μπορούμε να διασώσουμε. Άρα σε αυτές τις ανθρώπινες στιγμές υπάρχουν έτσι, εμπειρίες που έχετε ζήσει που φαντάζομαι ότι θα μείνουν χαραγμένες στο μυαλό σας. Πολλές. Πολλές, αλλά όχι μόνο άσχημες εμπειρίες, έχουμε και κάποιες εμπειρίες που είναι προς το θετικό σημείο. Θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας μία θετική και μία αρνητική για να το ισορροπήσουμε? Θα μοιραστώ ορισμένα, αλλά δεν θα δώσω λεπτομέρειες, διότι όπως σας είπα και πριν, δεν είμαι εντελώς. Φυσικά, φυσικά. Και εν συντομία, γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια. Είχαμε τη μητέρα ενός από τους μαθητές της ιατρικής σχολής, η οποία ήταν συνταντητή και δυστυχώς απεβίωσε. Ο γιος της, επειδή ήταν μαθητής και ήταν στο νοσοκομείο, ήταν μπροστά, ήταν παρόν εκείνη τη στιγμή. Η μητέρα του πέθανε στα χέρια. Αυτή ήταν μία, μάλλον, αρνητική στιγμή, αλλά θετική για το γιο που κατάφερε να αποχαιρετήσει τη μητέρα, ακριβώς, κύριε Νερατζάκη. Ακριβώς. Αν μπορούμε να το πούμε θετικό αυτό, ακριβώς. Ναι. Πείτε μου κάτι άλλο. Ναι, σε ακούω. Θετικά έχω να σας πω αρκετά, όχι αρκετά, αλλά έχαμε ένα από τους μαθητευόμενους χειρούργους στην εντατική μας, ο οποίος τελικά δεν χρειάζεται να διασωληνωθεί. Είχε ασφαλεί στο σπίτι την περασμένη εβδομάδα. Δυστυχώς επιδεινώθηκε η κατάστασή του. Τηλεφώνησε, ήρθε στο νοσοκομείο. Μετά από 2 μέρες εντατικής θεραπείας και οξυγόνου, καταφέραμε και το στείλαμε πάλι σπίτι. Υπάρχει ο φόβος και σε εσάς και στους συναδέλφους σας ότι ενδεχομένως μπορεί να είσαστε ένα επόμενο κρούσμα? Ακριβώς. Καθημερινά έχουμε νοσοκόμες και θεραπευτές που αρρωσταίνουν. Την Παρασκευή δούλευαν μια νοσοκόμη η οποία μόλις είχε αναρρώσει και άρχισε να δουλεύει πάλι στην εντατική. Πείτε μου κάτι άλλο, κύριε Νερατζάκη. Διαβάζουμε πολλά για διάφορα θεραπευτικά σχήματα όπως η χλωροκίνη, η χολκικίνη, με συγχωρείτε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή τι είδους χρήση γίνεται? Κάνουμε χρήση αυτών των φαρμάκων. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω αν δουλεύουν και κατά πόσο δουλεύουν. Δεν έχουμε συγκριτικές έρευνες να μπορούμε να συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή. Νομίζουμε ότι δουλεύουν κατά κάποιο βαθμό. Ίσως μας δίνουν την ευκαιρία να πολεμήσουμε μια άλλη μέρα. Οπότε θεωρείτε ότι χρειάζεται ακόμα χρόνος για να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα, αν κατάλαβα σωστά? Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά δεν το διακινδυνεύουμε. Ο κάθε ασθενής που μπαίνει μέσα το βάζουμε σε αυτή τη θεραπεία και ελπίζοντας ότι θα μας δώσει λίγο παραπάνω χρόνο ώστε να μπορέσει ο ασθενής να ξεφύγει από την κριτική περίοδο που είναι. Την κρίσιμη περίοδο που είναι. Υπάρχει μια έντονη κριτική που ασκείται τις τελευταίες ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε επίπεδο κυβερνητικό εννοείται, ότι δεν έλαβε εγκαίρως τα μέτρα που απαιτούνται, ενδεχομένως αγνόησε τον κίνδυνο και γι' αυτό βλέπουμε τώρα να δέχεται ένα πλήγμα βαρύ. Συμφωνείτε με αυτό? Ως γιατρός είχατε καταλάβει ότι αυτή η απειλή σας πλησιάζει? Δεν θα αναφερθώ πολιτικά για διάφορους λόγους.
Απλώς θέλω να σας πω, αυτό έχει συμβεί σε πολλές φορές του κόσμου. Κανείς δεν μπορούσε να υπολογιστεί, ούτε ειδικοί. Όταν ξέρουμε ότι υπάρχει μια δύσκολη κατάσταση, είναι δύσκολο να πούμε ότι μπορούμε να προβλέπουμε σε πόσο βαθμό θα επιδεινωθεί η κατάσταση. Εκ των υστέρων μπορούμε να κάνουμε κριτικές, μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Αυτό που θέλω να σας πω αυτή τη στιγμή, ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος και από τους κυβερνώντες του νοσοκομείου, και από την πολιτεία, και από την πόλη της Νέας Υόρκης, και από τις κυβερνήσεις γενικώς. Έχουμε δει μια τεράστια προσπάθεια και μια κινητοποίηση. Αλλά, όπως ξέρετε, σε μια καινούργια κατάσταση, σε μια εμπόλεμη κατάσταση, δεν μπορούν να δουλέψουν όλα όσο ομαλά θα τα θέλαμε. Και υπάρχει ακόμα... Yes. Ο ιός δεν κάνει διακρίσεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Θεωρείτε ότι πλέον έχει κάποια διαφορά σε ό,τι έχει να κάνει την αντιμετώπιση, την αγωγή, τη θεραπεία? Αν κάποιος Αμερικανός νοσήσει και νοσηλευτεί σε ένα νοσηλευτικό κέντρο, σε ένα ιατρικό κέντρο του Μανχάταν ή στο Μπρούκλιν? Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Οι μεθόδες και τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε είναι τα ίδια. Νομίζω ότι όλα τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή είναι όλα, δουλεύουν όσο δυνατό καλύτερο βαθμό μπορούν. Δεν νομίζω να υπάρχει διαφορά. Τη στιγμή που υπάρχουν αναπλευστήρες και υπάρχουν κρεβάτια στο νοσοκομείο, δεν νομίζω να υπάρχει διαφορά. Κύριε Νερατζάκη, ποιος είναι ο μεγαλύτερός σας φόβος ως γιατρός και ποιος ως πολίτης? Είναι πολύ δύσκολο όταν ξοδεύεις ολόκληρες μέρες να φροντίζεις κάποιον άλλο. Ο φόβος είναι ότι θα το χάσεις κάποια στιγμή και αυτό συμβαίνει πολύ γρήγορα και πολύ απότομα. Επομένως είναι μια μεγάλη απογοήτευση. Νομίζω ότι έχει χάσει μια μάχη που δεν έπρεπε να τη χάσει. Αλλά δυστυχώς είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Αυτό δεν είναι καμιά υπερβολή. Σε κάθε πόλεμο θα κερδίσει τη μάχη, θα χάσει τη μάχη. Αυτό ο πόλεμο δεν είναι διαφορετικό. Πάντα υπάρχουν θύματα και δυστυχώ αυτή είναι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Ω πολίτη, εμεί έχουμε γιατροί, έχουμε οικογένειε, έχουμε παιδιά, έχουμε γυναίκε, έχουμε συγγενεί. Με το να είμαστε 24 ώρε το 24ωρο μέσα στην αρρώστια και μπροστά στου ασθενεί και να φροντίσει τον ασθενή, φυσικά καταλαβαίνω το κίνδυνο για εμά να προσβούμε στην αρρώστια είναι πολύ μεγαλύτερο. Και αυτό δημιουργεί κάποια ανησυχία και στις οικογένειές μας και γενικά σε όλους τους γνωστούς και στον κύριε Νερατζάκη, τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν πρέπει ή όχι, και μιλάω σε επίπεδο πλανήτη πια, να χρησιμοποιούμε ευρέως την ιατρική μάσκα. Εκεί είναι πλέον υποχρεωτική? Δεν έχει γίνει είναι υποχρεωτική μέσα στα νοσοκομεία. Δεν είναι υποχρεωτική εκτός των νοσοκομείων, αλλά πολλοί κόσμοι τις χρησιμοποιεί. Είναι δύσκολο να πούμε κατά πόσο προστατεύουν οι μάσκες αυτές. Φυσικά δεν βλάπτει να τις χρησιμοποιεί κανείς. Mm-hmm. Οι μάσκες αυτές είναι οι μάσκες για τον ιό, είναι ειδικές μάσκες που φιλτράουν πολύ μικρά σωματίδια στο μέγεθος του ιού. Οι κανονικές μάσκες που φοράμε δεν το κάνουν αυτό, αλλά βοηθάνε διότι κάποιος που έχει τον ιό την ώρα που θα δείξει, θα σκιαλιστεί, είτε θα οτιδήποτε κάνει, ο ιός δεν αιωρείται στον αέρα από μόνος του, αιωρείται στα σταγονίδια της αναπνοής και του σιάλου μας, και με τον αφορώντα τη μάσκα προστατεύουμε τους άλλους πιο πολύ από το να αρρωστήσουν. Κύριε Νερατζάκη, στις μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων, στο δικό σας το νοσοκομείο εμπροκειμένου, mm-hmm. στο Brooklyn, yeah. αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται και άλλα βαριά περιστατικά ή μόνο ασθενείς που νοσούν με κορονοϊό? Όχι, όλοι οι ασθενείς που χρειάζεται να μπουν στο νοσοκομείο και στην εντατική είναι. Οι περισσότεροι όμως αυτή τη στιγμή είναι που πάσουν από κορονοϊό. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος περιορισμός, κάποια οδηγία ότι η βαρύτητα δίδεται στον κορονοϊό? Όχι, υπάρχουν οδηγίες. Κάποιος που δεν είναι ανάγκη να είναι στο νοσοκομείο δεν θα εισαχθεί. Κάποιος που δεν είναι ανάγκη να είναι στην ιδιωτική δεν θα εισαχθεί. Έχουμε τρόπους να φροντίσουμε αυτούς τους ασθενείς εκτός της εντατικής. Πείτε μου κάτι, επειδή έχετε οικογένεια και εκεί, έχετε οικογένεια και εδώ. Σε σχέση με την Ελλάδα, τα μέτρα που έχουν ληφθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρείτε ότι είναι πολύ πιο χαλαρά ακόμη? Νομίζω ναι. Και αυτό θεωρείται ως γιατρός ότι δεν έχει επιδράσει αρνητικά?
Είναι δύσκολο να πούμε, διότι αυτό που πιστεύω προσωπικά είναι ότι οι περισσότεροι που είναι να προσβληθούν από τον ιό έχουν ήδη προσβληθεί. Και αυτό είναι κάπως, όσο και να ακούγεται παράξενο, κάπως θετικό στοιχείο. Οι περισσότεροι που προσβάλλονται από τον ιό είναι ασυμπτωματικοί, δεν έχουν συμπτώματα, το οποίο είναι καλό. Ο αριθμός βέβαια των περιπτώσεων αυξάνει εφόσον αυξάνουμε τα τεστ που γίνονται. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτό πραγματικά ωφελεί ή όχι. Νομίζω ότι ο περισσότερος πληθυσμός έχει ήδη νοσήσει και από εδώ και κάτω είναι θέμα διαχείρισης των περιστατικών. Αυτό ακριβώς. Από εδώ και πέρα είναι ζήτημα να μπορέσουμε να φροντίσουμε αυτούς που είναι πιο βαριά ασθενείς και χρειάζονται βοήθεια στην εντατική και περισσότερη θεραπεία. Θέλω κλείνοντας να στείλετε ένα δικό σας μήνυμα στην Κρήτη. Ξέρω ότι έχετε μεγαλώσει στο Δεμάτι και εξακολουθείτε να έχετε έτσι στενούς δεσμούς με το νησί. Έχω πολλούς στενούς δεσμούς. Εύχομαι σε όλους να είναι υγιείς, να παραμείνουν ασφαλείς και ελπίζω σύντομα να τελειώσει αυτή η πανδημία και να βρεθούμε κοντά στην Κρήτη να πιούμε μια ρακή. Καλή δύναμη στο έργο σας, το οποίο θα είναι δύσκολο και τις επόμενες ημέρες, το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά για αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ και εσείς το ίδιο. Γεια σας.